Γεια σα. Θα δείξουμε σε αυτό το βίντεο πώ μπορούμε με το ClipChamp να δουλέψουμε με τον ήχο σε ένα βίντεο. Έχω ήδη συνδεθεί λοιπόν στο ClipChamp. Θα δημιουργήσω ένα νέο βίντεο και να εισάγω εδώ τα media που χρειάζομαι. Θα εισάγω ένα βίντεο που έχει ήχο και ένα βίντεο. Και ένα, συγγνώμη, και ένα αρχείο ήχου που έχει κάποια μουσική υπόκρουση. Αυτό είναι το, το αρχείο βίντεο. Ας το προσθέσω στο timeline. Βλέπουμε λοιπόν ένα βιντεάκι με ένα σκιουράκι στο δάσος και ακούμε έτσι έχει ήχο το βίντεο ε, που είναι κάποιος ήχος του δάσους. Το αν θέλω να διακόψω να σβήσω εντελώς τον ήχο από ένα βίντεο μπορώ αφού επιλέξω το clip που έχει το, τον ήχο με δεξί κλικ μπορώ να δω στο audio να κάνω mute, να κάνω mute οπότε κόβεται ο ήχος εντελώ. ή αν επιλέξω το clip και από εδώ μπορώ να αλλάξω το σειρά του στίχου, από, την καρτέλα εδώ που λέει audio να αν το κάνω από εδώ ας πούμε unmute να έχει πάλι τον 100% τον ήχο ή γενικά να πειράξω από εδώ την έντασή του να την αυξήσω ή να τη βάλω στην κανονική του στο 100%. Ή αν θέλω να, να απομονώσω το κομμάτι ήχου για να το κάνω, να το μετακινήσω αλλού, σε, άλλο, σε άλλη θέση, γενικά με το Detach Audio, είτε από εδώ είτε με δεξί κλικ ε, Detach, θα αποκόψει, θα βγάλει το κομμάτι ήχου από το βίντεο και θα είναι ένα ξεχωριστό πια track από κάτω, ένα track ήχου. Το οποίο βλέπετε το μετακίνησα σε άλλη θέση και μπορεί να συνεχίζει και χωρίς πια το βίντεο. Εγώ όμως τώρα θα το αφήσω, οπότε θα κάνω ανέρεση, Ctrl Z για να έχω πάλι το βίντεο με τον ήχο κανονικά όπως είναι. Και βλέπετε εδώ ότι υπάρχει το κουμπάκι Add Audio, όπως υπάρχει και το Add Text. Να προσθέσω έναν ήχο. Στην ουσία θα με πάει εδώ στο Cotton Library. Μου δίνει το δικαίωμα το ClipChamp. Έχει κάποια βιβλιοθήκη ήχου και κάποια μάλιστα είναι δωρεάν. Δηλαδή αν πάω εδώ στο Music ή έχουμε και Sound Effects. Εφέ, εφέ ήχου δηλαδή, όχι μουσική. Όσα δεν έχουν το διαματάκι μπορώ να το χρησιμοποιήσω. Ή αν πάω εδώ που λέει free to use να πάω πίσω στο music αυτά που είναι τα έχει σε, σε, κατηγορίες και αυτά που δεν έχουν το διαμαντάκι είναι ελεύθερα να χρησιμοποιήσω μπορώ π.χ. αυτό εδώ να το ακούσω <Τι> και να το βάλω στη, κάτω στη γραμμή του χρόνου θα το σβήσω όμως εγώ θα βάλω από τα δικά μου media το αρχείο ήχου που είναι αυτό που έβαλα μόλις τώρα το βγάλω είναι αυτό εδώ λοιπόν το, το summer walk θα το βάλω λοιπόν ένα δικό μου κομμάτι ήχου όχι δικό μου ακριβώς, το οποίο πάλι βρήκα από μια βιβλιοθήκη που έχει μουσική η οποία είναι ελεύθερη προς χρήση Τώρα για την άσκηση θα κόψω όλο το βίντεο και γύρω στο 10, στα 10 δευτερόλεπτα. Θα κάνω λοιπόν εδώ διαχωρισμό, split. Εδώ έχει κάνει διαχωρισμό και στα δύο αυτόματα, οπότε δεξί κλικ να, με delete να σβήσω και εδώ να κάνω zoom κανονικά. Και έτσι λοιπόν έχω μιξάρει τον ήχο. Α πειράξω όμω λίγο την ένταση, να πάω, την ένταση του κομματιού ήχου που έβαλα να το πάω στο 50% περίπου για να μην είναι τόσο δυνατά να ακούγεται και ο ήχο από το δάσο. Εδώ στο κλίτσα, άμα επιλέξω λοιπόν τον ήχο στο audio δεν έχω κάποιε άλλε επιλογέ. Θέλω να κάνω ένα fade in στην αρχή και στο τέλο. Κάνω ένα fade out στο τέλος και αν θέλω ένα fade in στην αρχή ένα εφέ fade in στο τέλος για να δούμε αν το πήρε fade out δηλαδή ωραία δεν έχω όμως κάποια άλλα εφέ ήχου που μπορώ να βάλω Τις από να αλλάξω και την ταχύτητα να κάνω πιο γρήγορο το κομμάτι ήχου και έτσι λοιπόν αφού συμμιξάραμε το βίντεο με τον αρχικό ήχο και τον δεύτερο ήχο, βάλαμε και το F, Fade Out Fade In, πιστεύω έχουμε τελειώσει, μένει να βάλουμε εδώ πως είμαστε α πάω στην αρχή, να βάλω, να βάλουμε και ένα κείμενο με το όνομά μας, με την, καρ, από την καρτέλα Text, να βάλουμε ένα Plain Text να κάνω διπλό κλικ και να γράψω εδώ, να γράψουμε εδώ το όνομά μας Τώρα επιλέγω το κείμενο, το βάλω εκεί που θέλω να το επεκτείνω και αυτό να είναι σε όλη τη διάρκεια του βίντεο. Και έτσι λοιπόν έχουμε ολοκληρώσει, πιστεύω, την άσκηση. Κάναμε εισαγωγή και μίξη ήχου. Τώρα μπορώ να το κάνω εξαγωγή. δώσω και ένα όνομα στο αρχείο και το ίδιο όνομα να δώσω και για το project που δεν το έδωσα όνομα και να το κάνω αποστολή στο OneDrive για να μπορώ να το διαμοιραστώ εύκολα. Και τώρα αυτό το link θα με οδηγήσει στο βίντεο θέλει λίγο κάποιο χρόνο βέβαια για να το φορτώσει, να το πάρει. Δεν χρειάζεται ένα λεπτό περίπου μέχρι να φορτωθεί καλά στο OneDrive. Αυτά λοιπόν για το πώς κάνω επεξεργασία ήχου με το Clipchamp.